Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας ο Ζαρκαδάκης άφησε ένα ωραίο σχόλιο και μου λέει πώς θα πρότεινες να παίξουμε το ριφάκι από το Crazy Train. Αυτός λέει το κάνει downstroke και κάνει το γύρισμα με alternate, δηλαδή σου κάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι είναι κακό, όχι ότι είναι άσχημο, όμως έχω ένα πιο καλό τρόπο. Και πάμε λίγο να σου το εξηγήσω που υπάρχει η θεωρία λίγο πίσω από αυτό. Το Crazy Train λοιπόν είναι φαδίεση μινόρεα αιώλιαν, άρα η κλίμακά του είναι αυτή. Στα περισσότερα βίντεο το δείχνουν έτσι το γύρισμα, που είναι και πολύ ωραία άσκηση για το μικρό και το παράμεσο που γκαρίζω στα παλιότερα βίντεο. Όμως άμα θέλεις να το παίξεις όντως πάρα πολύ γρήγορα, θα το χρησιμοποιήσεις όλο alternate, και αντί να πας εδώ πέρα στη λα, θα τα χρησιμοποιήσεις τη λα και νη. Σολ δίες από πάνω, λα και νη πάλι από κάτω, σι εδώ στη λα, λα και νη, σολ δίες η μη μπάσα και μη μπάσα και νη. Επίσης, δεν θα κρατήσεις ποτέ τα δάχτυλά σου πάνω, δηλαδή να κάνεις αυτό. Γιατί άμα τις μπερδεύονται οι νότες, θα τις έχεις να αλλάξεις. Δηλαδή θα σηκώνεις λίγο τα δάχτυλά σου, ώστε να κόβεται η νότα, να μην μπερδεύεται η μία νότα με την άλλη, να μην μπερδεύεται η τονική με την πέμπτη. Και αν δεν χρησιμοποιήσεις alternate, είναι πιο γρήγορος τρόπος όλο αυτό. Και σε εδώ δεν χρησιμοποιώ το μικρό, όμως βλέπεις ότι δεν το χρησιμοποιώ το μικρό, όμως τον έχω πάντα κοντά στο παράμεσο. Το ξεχνάς αυτό. Και ότι δεν έχω τις ίδιες νότες να βαβουριάζουν μεταξύ τους. Δοκίμασέ το και γράψουμε στα σχόλια και θα σου κάνω και ένα βιντεάκι σχετικά με τις stretching ασκήσεις. Θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Εννοείται πένα πάντα alternate με γονίτσα εδώ πέρα στον αντίχειρα και λίγες κινήσεις. Τα same.